Παιδική χαρά στο παλιό λιμάνι αποτελεί ένα μέρος που οι κάτοικοι της πόλης έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν με τα παιδιά του. Μάλιστα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του κορονοϊού, είχε παραμείνει κλειστή. Η επαναλειτουργία της όμως έφερε στο προσκήνιο προβλήματα, τα οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα των πολιτών είχαν και ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού. Ένα γεγονός το οποίο εξαγρίωσε τους πολίτες και θαμώνες της παιδικής χαράς. Έρχομαι σχεδόν κάθε μέρα από απόγευμα, σήμερα είχα πρωί, με το γιο μου και παίζει στην ελόγω παιδική χαρά. Με πληροφόρησαν φίλοι μου που έρχονται εδώ πέρα. Ότι στο σημείο εδώ πέρα της Σουλήθρας, ένα κοριτσάκι πριν μερικές μέρες, 4-5 μέρες, σφινώθηκε το πόδι του μέσα και χρειάστηκε να το βάλουν ράματα, το τρέχουν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, αν θα δείτε γύρω-γύρω την περίφραξη, είναι ανοιχτή, κουνάνε οι σανίδες, είναι σανίδες με καρφιά κάτω, παραπεταμένες, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αλλά πώς είναι, εντάξει, σε άθλια κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Ας λάβουν μέτρα γιατί είναι ντροπή τους. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ανησυχεί τους γονείς είναι και η περίφραξη του χώρου. Καθώς όπως επισημαίνουν, φοβούνται τον κίνδυνο απομάκρυνση των παιδιών τους, καθώς δίπλα ακριβώς υπάρχει δρόμος. Είναι εδώ η περίφραξη γύρω-γύρω, τα ξύλινα, τα καγκελάκια. Έχουν αφαιρεθεί βέβαια κάποια από ό,τι βλέπω. Για την ασφάλεια των παιδιών δεν είναι σωστό, γιατί μπορούν να βγουν ανά πάσα στιγμή, να φύγει κάποιο παιδάκι και να βγει έξω στο δρόμο. Αυτό έχω παρατηρήσει. Αλλά η μικρή μου η κόρη που είναι 3,5, σίγουρα άμα βλέπει εδώ ας πούμε, αυτή τη χαραμάδα, μπορεί άνετα να βγει έξω στον δρόμο και να συμβεί κάτι. Η περιοχή αυτή ήρθε ξανά στο προσκήνιο για δυσάρεστα γεγονότα, καθώς λόγω των βανδαλισμών που είχαν υποστεί οι κακέρες, είχαν δημιουργηθεί έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται πως οι κακέρες που υπήρχαν στο παλιό λιμάνι πολλές φορές είχαν βανδαλιστεί και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κορδέλες και πλέον μετακομίζουν και πηγαίνουν στην πάνω πλατεία. Οι εικόνες που βλέπουν είναι χαρακτηριστικές για το πόσο σκακουχίες είχαν υποστεί αυτά τα σημεία. Οι σκακέρες πλέον μετακινήθηκαν σπιανάδα, ενώ οι υπόλοιπες, όπως φαίνεται, είναι θέμα χρόνου να απομακρυνθούν από αυτήν την περιοχή.